Τελικά η ζωή παίζει παιχνίδια που και η πιο νοσηρή φαντασία δεν μπορεί να εφεύρει. Πώς να το φανταστώ πως θα συλλάβω την ίδια μου την κόρη. Μια κόρη που αγνοούσε την ίδια της την ύπαρξη. Είναι οδυνηρό. Και ακόμα προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω. Και ενώ γύρω μου κάποιες ύποπτες κινήσεις κάποιων με κυκλώνουν, ένα-ένα βγαίνουν τα μυστικά στο φως. Και εγώ στέκομαι ακίνητος, παγωμένος. Όμως γιατί ομολόγησε τόσο εύκολα το φόνο? Και γιατί εμένα κάτι μου λέει πως προσπαθεί να καλύψει το δολοφόνο? Γιατί? Πείτε μου τι έγινε. Ηρέμησε, παρακαλώ. Ποιος είναι, μάθατε? Τι να μάθουμε? Ο Νεκτάριος μου είπε ότι ξέρει ποιος είναι ο δολοφόνος και έφυγε από το δωμάτιό μου χωρίς να μου πει τίποτα άλλο. Ποιος είναι? Ούτε εμείς ξέρουμε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Πες με τα νεύρα μας. Κάνε λίγο υπομονή. Πάει τώρα. Τέλειωσαν όλα. Τι τέλειωσε? Τίποτα δεν τελείωσε. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Πού είναι ο Νεκτάριος τώρα? Πάει να συναντήσει τη Θάλια. Τη Θάλια, γιατί? Λογικό είναι. Άμα έχει βρει το δολοφόνο, θα ενημερώσει πρώτα την κόρη του θύματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας λέει κάτι. Γιατί δεν μας λέει κάτι? Νεκτάριος έχει πάντα τους λόγους του. Ποιους λόγους του, μπαμπά? Εδώ κοντεύουμε να τρελαθούμε όλοι και ο Νεκτάριος έχει τους λόγους του. Δείξε λίγη ψυχραιμία, Έλλη. Λίγη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι τόσο ταραγμένη. Ο Νεκτάριος μας θεωρεί όλους ύποπτους. Τώρα λέει ότι ξέρει ποιος είναι ο δολοφόνος και εσύ με ρωτάς γιατί είμαι ταραγμένη. Εγώ αναρωτιέμαι πώς είσαι εσύ ήρεμος. Ξέρεις κάτι, μπαμπά, σου είπε κάτι? Δεν είπε τίποτα παραπάνω σε κανένα. Περίμενε, Στράτο. Μπαμπά, ξέρεις κάτι? Τίποτα παραπάνω από ό,τι ξέρεις εσύ. Δεν έδωσε κανένα στοιχείο, τίποτα? Τίποτα απολύτως. Θα τα μάθουμε όλα σύντομα. Σύντομα, σύντομα. Δεν αντέχω άλλο. Υπάρχει κάποιος λόγος που κάνει τη δική σου γωνία καλύτερη από τη δικιά μας, Έλλη? Πες μου, υπάρχει? Όταν έχασε τη μητέρα σου, έστησε έναν προστατευτικό ιστό και έμαθα να κινούμε με προσοχή απάνω σε αυτό, με απόλυτη ακρίβεια, με γεωμετρική ακρίβεια. Έστησε έναν ιστό για ασφάλεια και βρέθηκα εγκλωβισμένος σε αυτόν. Και τότε ήρθες εσύ, σαν καινούργιος ένικος σε παλιό σπίτι, και αποφασίζεις να το καθαρίσεις από τις αράχνες και τους ιστούς. Νόμιζα πως όλα ήταν εντάξει, όλα ήταν τακτοποιημένα. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να αποσυρθώ σε ένα παλιό σπίτι με θέα το πέλαγος. Και ξαφνικά ανατράπησαν όλα, όλα, από τον ίδιο άνθρωπο, όπως τότε, όπως τώρα, όπως πάντα. Τη μεγαλύτερη έκπληξη μου την άφησε για το τέλος. Αισθάνομαι αστείος, μα είναι αστείο, ε?
να ψάξεις να βρεις το δολοφόνο του μοναδικού ανθρώπου που θέλεις να σκοτώσεις. Και ξαφνικά να ανακαλύπτεις πως ο δολοφόνος είναι η ίδια σου η κόρη. Δεν ξέρω για τις δικές σας αντοχές, οι δικές μου όμως τελειώνουν τώρα, εδώ. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω. Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει κατανοητό μέσα σε όλο αυτό που ζούμε. Αρκετά, ρε. Λέει, όλα έχουν και ένα όριο. Τα όρια τα έχουμε περάσει προπολού εδώ μέσα, όλοι. Μόνο που εσείς κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά είναι κάτι ολιγόν τι επίγον. Τι συμβαίνει, Βάγε? Έχουν έρθει, δηλαδή τους έφερα πάνω, είναι έξω από την πόρτα, κάτι έτσι ολιγόν τι μπάτσι. Μπορείς να μιλήσεις για μια φορά σαν άνθρωπος. Είναι η αστυνομική που ειδοποίησε ο κύριος Νεκτάριος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι μπορώ να κάνω για εσάς? Μας συγχωρείτε για την εισβολή, αλλά θα πρέπει να μας οδηγήσετε τώρα αμέσως στο δωμάτιο της κυρίας Θάλιας Κροντιρά. Με συγχωρείτε. Δεν αισθάνομαι καλά. Κυρία. Ναι, κόρη μου. Ελπολίτη. Ξέρουνε. Εγώ είδα πίσω τη μέσα μια φίλη σου. Έλλη. Πείτε μου τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή τώρα. Θα σου πω εγώ. Όχι, δεν θα πεις τίποτα. Τίποτα και σε κανένα. Αποφασίστε γρήγορα, γιατί τώρα που μιλάμε έχει γεμίσει αστυνομικούς που ψάχνουν τη Θάλια. Τι συμβαίνει? Νεκτάρι, τι έγινε? Τι, μετά τον πατέρα μου προσπαθείς να μπλέξει τη Θάλια τώρα? Δεν συγχαίνεις τίποτα. Εγώ το έκανα. Εγώ τον σκότωσα. Λες ψέματα. Όχι. Πίστεψέ με. Νεκτάρια λέει ψέματα. Εσύ τουλάχιστον πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Κάποιον καλύπτει. Κανέναν δεν καλύπτω. Η κυρία Θάλια Κροντιρά. Εγώ είμαι. Κυρία Κροντιρά, συλλαμβάνεστε για το φόνο του πατέρα σας, Λάζαρου Κροντιρά. Αλλά είμαι σίγουρη, Στράτο, απόλυτα σίγουρη. Όχι, δεν είσαι. Δεν έχεις στοιχεία για να είσαι. Αποκλείεται να δολοφόνησε η Θάλια τον Λάζαρο. Αυτό αποκλείεται. Αυτό ομολογεί η ίδια. Δεν με ενδιαφέρει τι ομολογεί, δεν την πιστεύω.
Κάποιον καλύπτει. Ποιον? Τον πατέρα σου? Τόσοι ύποπτοι στον πατέρα μου θα καταλήξουν πάλι, έτσι. Γιατί να καλύψεις κάποιον άσχετο? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι την ίδια τη Θάλια. Την ξέρω πολύ καλά. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Όχι, Θάλια. Όχι, Θάλια. Δεν είναι ικανή να πειράξει κανέναν. Αφού το ομολογεί, στο είπε η ίδια, τι άλλο θες για να πιστείς? Δεν μου αρκεί αυτό. Κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτά είναι θεωρίες. Τι θεωρίες, Στράτο, τι θεωρίες, τι θεωρίες. Δηλαδή, τι θέλεις να πιστέψεις, ότι ο μόνος άνθρωπος στη ζωή μου που είναι τόσο ακέραιος ξαφνικά μπορεί να φτάσει στο φόνο? Πώς να το πιστέψω? Πώς, αν δεις την αλήθεια? Ποια αλήθεια? Τη δική σου την αλήθεια? Του νεκτάριου? Τη δική μου? Πιστεύω στην αθωότητά της και θα την υπερασπιστώ και σαν φίλη της και στο δικαστήριο, αν με θέλει. Είχε λόγο νεκτάριος να ενοχοποιήσει τη Θάλια? Ήταν σκόπιμο? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το μάθω μου σύντομα. Όλοι αγαπούσατε τη Θάλια. Και τώρα ξαφνικά έτσι την καταδικάζετε σαν... Μόνη της καταδίκασε τον εαυτό της. Στράτου, δεν καταλαβαίνει. Δεν αισθάνομαι. Ζαλίζομαι. Έλλη. Τι, κορίτσι μου. Έλλη. 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 Ένα σπίτι με θέα το πέλαγος. Ένας ναυαγός το πέλαγος. Νεκτάρια. Πες μου. Πώς έφτασες αυτό το συμπέρασμα? Καλή μου φίλε, το πώς έφτασες σε αυτό το συμπέρασμα δεν έχει καμιά σημασία. Καμιά. Σημαίνει δεν έχει καμιά σημασία, δεν συνήθιζε να μιλάς έτσι. Τώρα τελευταία άρχισα να κάνω πολλά πράγματα που δεν συνήθιζα να κάνω. Δεν μπορεί να τον σκοτώσει η Ιταλία. Δεν γίνεται. Πιστεύεις ότι έβγαλα αυτά τα συμπεράσματα τόσο αβίαστα, χωρίς στοιχεία? Όχι, γι' αυτό σε ρωτάω. Μα τι νομίζεις, πως εγώ δεν ήθελα να έχω κάνει λάθος? Δεν το ήθελα. Λάθος. Εσύ λάθος. Τι έχεις στο μυαλό σου, Νεκτάρια, γιατί παίζεις θέατρο? Σε ξέρω πολλά χρόνια. Μην ορκίζεις ότι με ξέρεις, γιατί θα χάσεις. Εγώ έβαζα στοίχημα για τον εαυτό μου και το χάσα, Ορέστη. Ξέρω περισσότερα από όσα πιστεύεις. Έτσι νομίζεις? Δεν νομίζω τίποτα. Ξέρω ότι η Θάλια είναι κόρη σου πολύ πριν από σένα. Πώς? Από πού, Ορέστη? Βλέπεις, κερδίζω πάντα τα στοιχήματα. Σχεδόν πάντα. Εγώ πάντως, κορίτσια, το είχα δει το όνειρο. Εσύ, μανούλα μου, δεν κάνεις και τίποτα άλλο, μόνο όνειρα βλέπεις. Παράτα το καλάμι, ρε κορίτσι μου, άντε πιάσεις κανένα σκονόπανο. Να σου πω, όχι επειδή δεν σου κάτσαμε να μας βγεις και από πάνω. Φαντάσου, δηλαδή, θα πάθαινα αν μου καθόσουν. Δεν μου λέτε, μήπως έχετε ξεφύγει λιγάκι και οι δύο, ε? Μήπως. Και εσύ τι νούσες ότι το έχεις δει το όνειρο? Ότι είχα μια ενόραση, ένα κληρονομικό χάρισμα, πώς το λένε. Ήξερα ότι η Θάλια είναι ο δολοφόνος. Μη σου πω ότι εγώ οδήγησα τον κύριο Νεκτάριο προς τα εκεί. Βάει, αν συνεχίσεις τις αηδίες, θα σου φέρω τη βότκα στο κεφάλι. Για κάνε κανένα αστιάκι να γελάσουμε. Έλα, σταματήστε επιτέλους. Αφού έχει και άποψη. Συγγνώμη, έχετε καταλάβει τι συνέβη? Και καλά, άσε το Βάιο. Τι άσε το Βάιο, αν εγκέφαλος ο Βάιος δεν καταλαβαίνει. Εσύ, ρε Τάνια, πώς το περνάς έτσι σαν να μην έγινε τίποτα? Εσύ ήσουν η μόνη που είχες τόσο πολύ στενή σχέση με αυτή την υπόθεση. Κοίτα, νομίζω ότι τα συναισθήματά μου απέναντι στη Θάλια ήταν ξεκάθαρα. Ούτε τη συμπάθησα, ούτε τη γούστερα ποτέ μου. Και το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το μαύρο της στο χάλι. Όσο για τον πεθαμένο, δεν θα στεναχωρηθώ και πάρα πολύ. Μη σου πω ότι χρωστάω και χάρη στη Θάλια. Γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος που είχε 100 λόγους να σκοτώσει τον Κροντιρά, αυτή είμαι εγώ. Σιγά τα αίματα και δεν βγαίνουν και στο πλήσιμο. Αυτό έχεις μόνο να πεις. Τι θέλεις δηλαδή να κάνω, να κλαίω και να χτυπιέμαι? Δεν σου πάει καθόλου να το παίζεις σκηνική. Αφού αυτό νιώθω, ρε Λιάνα. Δηλαδή, εσένα αυτή η εξέλιξη δεν σε ξαφνιάζει? Εντάξει, είναι λίγο περίεργο.
Από τη μία μου ζάλιζε το κεφάλι με τον καλό της πατερούλη και από την άλλη πήγε και τον καθάρισε. Είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη στο μυαλό αυτού του κοριτσιού και έφτασε ως εκεί. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω τι έκανε στη Θάλια. Πάντως υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν ούτε να τον βλέπουν. Καλά, και από όλους αυτούς το σκότωσε η Θάλια, η κόρη του. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Το γιατί, άσο στο νεκτάριο. Αργά ή γρήγορα θα το ξετρυπώσει γι' αυτό. Και δεν μου είπες τίποτα, τίποτα. Τίποτα ποτέ. Πώς άντεξες να μου κρύψεις την αλήθεια. Μα δεν ήταν δικό μου μυστικό, θα επέλεγε η ίδια από την αστολή. Και μ' άφησε όλο αυτό το καιρό να κάνω το γελοτοπιό. Τον κλόουν στον τσίρκο. Ελπίζω να σε διασκέδασα. Πώς διασκεδάζεσαι εσύ όταν ανακαλύπτεις τις αδυναμίες και τα λατώματα των άλλων. Τι άνθρωπος σε νεκταρία. Την ίδια σου την κόρη. Γιατί φωνάξεις την αστυνομία. Τι ήθελες να αποδείξεις. Όταν έμαθα την αλήθεια ήταν πολύ αργά. Είχα ήδη ειδοποιήσει την αστυνομία. Και τώρα δεν έχεις τύψεις. Εγώ στη θέση σου θα αυτοκτονούσα. Εγώ. Εσύ επέλεξε τι θα κάνεις. Πρόβλημά σου, Νεκτάρι. Όχι. Αρνούμαι να το πιστέψω. Αρνούμαι να το πιστέψω. Δηλαδή είμαι πολύ αναστατωμένη. Πάρα πολύ αναστατωμένη. Μην μου πεις ότι δεν μου πάει πολύ ωραία αυτή η μόβ απόχρωστη. Τι να σου πω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Ότι δεν μου πάει το μόβ. Μα είναι φως φανάρι, αγάπη μου. Για τη Θάλια μιλάμε, γιαγιά. Γιαγιά να πεις τη μάνα σου. Τέλος πάντων, δίκιο έχεις. Πώς έγινε αυτό. Ποιος το περίμενε κάτι τέτοιο. Ποιος το περίμενε. Μητέρα, ηρέμησε. Έλα, πάρε ένα χάπι. Καλύτερα να μου δώσεις ένα λιποδιαλυτικό. Έχω πάρει κιλά. Πάρε τώρα ένα αγχολητικό και μετά βλέπουμε. Καλά. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Συγγνώμη για την αναστάτωση που σας προκαλεί η αναστάτωσή μου, αλλά είμαι πραγματικά, είμαι πολύ αναστατωμένη. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη, είναι δύσκολη στιγμή για όλους. Και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη. Όσο δεν ξέρουμε πώς οδηγήθηκε η Θάλια στο φόνο. Κι εγώ τόσο καιρό που πίστευα ότι εμένα ήθελαν να σκοτώσουνε. Κατάλαβες λοιπόν, γλυκιά μου γιαγιά. Άλμα, ότι η μαμά μου δεν ήθελε να σε σκοτώσει. Αγάπη μου, δεν μπορώ να ακούω για τη μαμά σου αυτή τη στιγμή. Ειδικά αυτή τη στιγμή, γιατί η κατάστασή μου επιδεινώνεται επικίνδυνα. Μητέρα, σταμάτα να έχεις αιμονές με την Αγγέλα. Μέχρι πότε πια? Μέχρι που να με πάρουν τέσσερις. Η γυναίκα σου άφαντη. Είσαι άδικη. Παρατηρητική είμαι. Πού είναι η κυρία? Άνοιξε γη για την κατάπιε. Εδώ. Σπίτι μου, Ισαγγέλα. Σπίτι σου. Λιποθύμησες. Πώς αισθάνεσαι? Θέλω να φύγω, να σκοθώ να φύγω. Δεν μπορείς να φύγεις αυτή τη στιγμή. Πέτρο, σε παρακαλώ. Τι ώρα είναι? Είναι αργά, περασμένα μεσάνυχτα. Τουλάχιστον να ειδοποιήσω ότι η Μαριλή θα ανησυχεί. Η Μαριλή ήταν πριν εδώ. Εδώ? Τι της είπε? Με είδε? Με σε είδε, μπορείς να ηρεμήσεις λίγο? Πέτρο, πες μου, τι είπες? Προσπάθησε να ηρεμήσεις, δεν κατάλαβε τίποτα. Σε ρωτάω τι της είπες. Της εξήγησα ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω κοντά της. Μα το ρικίζεσαι. Κάτσε, θα στα πω όλα. Κάτσε λίγο, δεν μπορείς να πας πουθενά όπως είσαι. Πρέπει να φύγω, Πέτρο. Πρέπει να φύγω. Δεν είσαι σε θέση. Είμαι. Είσαι αδικαιολόγητος τώρα, το αδικαιολόγητος. Στορκίζομαι, δεν σε είπα κανένα να ταράξω. Λιποθύμησε το λέω ξαφνικά ότι και εγώ κατάλαβα τι έγινε. Μου μίλαγε για τα παιδικά της χώρια, με τη Θάλια και τον Κροντήρα. Ξαφνικά έβαλε τα κλάματα και λιποθύμησε.
Μόλις συνήλθε την πιάσαν η πόνη. Και ο γιατρός της? Τον πήρα, είναι στο χειρουργείο. Μήπως πρέπει να πάρουμε το 166. Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ, τα έχω χαμένα. Πανικοβλήθηκα. Τι θα πανικοβλήθηκε, στρατό? Έχεις ευθύνες απέναντί της, δεν είσαι μικρό παιδί. Πάμε να τη δικαιώ. Το ξέρεις. Δεν θα έκανα τίποτα να τη προκαλέσω κάτι τέτοιο. Σοβαρά? Όπως την προηγούμενη φορά που τσακωθήκατε. Δεν τσακωθήκαμε αυτή τη φορά. Η Έλλη έχει πάθει αιμονή με την αθότητα της θάλιας. Λοιπόν, αν εξακολουθούν οι πόνοι, να πάρουμε το 166. Με συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά θέλω να σας μιλήσω. Για ποιο πράγμα? Δεν ξέρω αν πρέπει, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα είμαι αναγκασμένη. Δεν γίνεσαι πιο συγκεκριμένη. Θέλω να σας πω για το μοιραίο βράδυ του φόνου. Ελπίζω να έμαθες ότι βρέθηκε ο ένοχος. Δεν υπάρχει κανένα θέμα να συζητήσουμε. Κι όμως υπάρχει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε η κυρία Θάλια Κροντιρά. Δεν ήταν καν εδώ, ήρθε μετά. Εκείνο το βράδυ έτυχε να είμαι στο ξενοδοχείο και με τον πυροβολισμό έτρεξα πάνω και είδα την κυρία Έλλη να στρίβει στο διάδρομο. Την ακολούθησα και μπήκε γρήγορα στο δωμάτιό της. Πού θες να καταλήξεις? Εγώ πουθενά. Αν είναι να βρείτε κάτι, θα το βρείτε εσείς. Και γιατί μου τα λες αυτά? Γιατί όφυλα να σας τα καταθέσω. Και γιατί δεν μου τα λες νωρίτερα, όταν πρώτο ήρθες στο ξενοδοχείο? Γιατί φοβόμουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι εργοδότες μου. Είχα ανάγκη τη δουλειά. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είπαμε, μην χάσεις και τη δουλειά σου. Καταλαβαίνετε, ακόμα φοβάμαι, αλλά δεν μπορούσα να κουβαλάω άλλο μέσα μου αυτό που είδα. Τελικά, ίσως να ήταν λάθος που σας μίλησα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, δεν ξέρω. Μακριά σίγουρα θα είναι. Όχι, είμαι μια χαρά, πραγματικά. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Αλλά μια εξέταση από το γιατρό σου είναι απαραίτητη. Δεν θέλω γιατρό, είμαι μια χαρά, είμαι εντάξει. Ο πατέρας σου έχει δίκιο. Δεν είναι τίποτα μια εξέταση. Εγώ θα ειδοποιήσω τον γιατρό και εσύ λέγει ό,τι θες. Ναι, Έλλη. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά αυτή τη φορά δεν σου περάσει. Ξέρω τι θέλω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το σεβαστείτε. Δεν θα έρθει γιατρός, έγινε κατανοητή. Όχι, γιατί πολύ απλά δεν σε αναγνωρίζω. Ναι. Ποιοι δημοσιογράφοι? Ωραία. Ναι, κατεβαίνω. Τι έγινε? Ήρθαν. Δημοσιογράφοι? Δημοσιογράφοι. Αντιμετώπισε τους εσύ. Τα καταφέρνεις καλύτερα. Μην είναι ήσυχος. Εμείς θα πούμε μετά. Η συμπεριφορά σου είναι χαρακτήριστη. Κουράστηκα, παπά. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Ναι, αλλά δεν σου φταίω ούτε εγώ ούτε ο στράτος. Άκουσε με. Τώρα που είμαστε δυο μας, θέλω να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό.
ακόμη τώρα. Δεν ήθελα να μιλήσω μπροστά στη Μαριλή. Γι' αυτό περίμενα να μείνουμε οι δυο μας. Όχι πάλι να μου μιλήσει για την Αγγέλα. Κάτι είδησε κουραστικό. Όπως κουραστική καταντά η δική σου μανία να θεωρείς ασήμαντα τα σημαντικά. Δεν καταλαβαίνω τον Γρίφο. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα που ούτε εγώ δεν τα προλαβαίνω. Εσύ. Μα εσύ φημίζεσαι για τις ταχύτητές σου. Για τις ταχύτητες των δικών μου των γάμων, όχι των αλλωνών. Μητέρα, πού θες να καταλήξεις? Η γυναίκα σου, αν είναι να φύγει, να τσακιστεί να φύγει μια ώρα γρηγορότερα. Εσύ όμως πρέπει να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Ως πότε πια θα πηγαίνει έτσι το πράγμα? Φτάνει τώρα. Πρέπει να μπήξεις το μαχαίρι στο κόκαλο, όπως λένε και μερικοί ηλίθιοι πολιτικοί. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Για πρώτη φορά στη ζωή σου έχεις δίκιο. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση τώρα. Τώρα αμέσως. Στο υπόσχομαι, μητέρα. Στο υπόσχομαι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Θάλια Κροντιρά βρίσκεται στον ανακριτή. Από εδώ και πέρα, οι υπόλοιπες πληροφορίες θα σας δώσουν. Συγχωρείτε λίγο. Τι γίνεται εδώ? Εκείνοι είναι δημοσιογράφοι και σας περιμένουν. Το ξέρω. Σας παρακαλώ, περάστε λίγο από εδώ. Εσύ θα κοιτάς τη δουλειά σου. Και η δουλειά σου είναι εδώ. Εσύ πώς το ήξερες αυτό? Το είχα καταλάβει από χρόνια. Χρόνια? Είχα καταλάβει ότι ήταν ερωτευμένη μαζί σου, αλλά δεν μπορούσα να σου πει τίποτα. Μάλιστα. Κοίταξε, μπαμπά. Θέλω να σου πω κάτι. Αλλά δεν θέλω να το πάρεις στραβά. Υπάρχει το ενδεχόμενο η Θάλια να νομίζω ότι είσαι εσύ ο ένοχος. Και προσπαθεί να σε καλύψει, γι' αυτό το πήρε πάνω της. Έχει τρελάθηκε, τι είναι αυτά που λες? Μπαμπά, δεν λέω ότι είσαι ένοχος. Λέω τι μπορεί να πιστεύει η Θάλια. Μπορεί να φοβήθηκε ότι ο Νεκτάριος θα κατέληγε σε σένα. Όχι, Έλλη. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι πολύ πιο μπερδεμένα. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς? Ξέρεις πόσο συμπαθώ τη Θάλια, αλλά μη βιάζεσαι να υπερασπιστείς την αθωότητα κανενός. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Γι' αυτό σου μιλάω έτσι. Σ' ακούω. Ούτως ή άλλως θα το μάθαινες. Τώρα βγήκαν όλα στο φως. Καλύτερα να το μάθεις από μένα. Μίλα, σε παρακαλώ. Θα σου το πω σαν επαγγελματικό μυστικό. Δικηγόρος. Θέλεις να αναλάβεις την υπεράσπιση της Θάλιας. Θέλω να ξέρεις το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του Κροντιρά. Μπαμπά, σου έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πιστεύω ότι η Θάλια δολοφόνησε τον Λάζαρο. Επειδή όχι. Η επιθυμία για εκδίκηση υπάρχει μέσα σε όλους μας. Τι εκδίκηση? Ξέρεις ότι ο πατριός της είχε δολοφονήσει τη μάνα της. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Και το άκουσες πολύ καλά. Ο Λάζαρος Κροντιράς είχε δολοφονήσει τη μάνα της. Αδιανόητο. Ποιο σου φαίνεται πιο αδιανόητο? Αυτό ή το άλλο? Υπάρχει κι άλλο. Ότι η Θάλια είναι φυσική κόρη του Νεκτάριου.
θα ήθελα να διελευκάνω αυτό το φόνο. Θα ήθελα. Τόσο έξυπνο. Τόσο ευέλικτο μυαλό. Σου έμοιασα, φαίνεται. Έχουμε νέα από τις αρχές, θα ενημερώσουμε και εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί μιλάεις προς δημοσιογράφους? Περίμεναν πολύ ώρα, Στράτο, και κάποιος έπρεπε να τους πει κάτι. Και έπρεπε να το κάνεις εσύ αυτό. Αισθάνθηκα ότι μπορούσα να βοηθήσω. Με έχεις βοηθήσει αρκετά, κούκλα μου. Τόσο που κοντεύεις να μου την άξει τη ζωή στον αέρα. Γίνεσαι σκληρός και άδικος μαζί μου. Ευτυχώς για σένα, προς το παρόν γίνω μόνο αυτό. Γιατί τι άλλο μπορείς να κάνεις, δηλαδή? Να σε απολύσω. Αν ξανακάνεις κάτι χωρίς να με ρωτήσεις, θα σε πετάξω με τις κλωτσιές. Συνοηθήκαμε. Επειδή αυτός το αποφάσισε. Ξέρεις ότι εννοώ? Γνώριζα τι ήταν, έκανα πως είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρεις ότι εγώ τον συχαινόμουν και όμως έμενα μαζί του. Τα ξέρεις όλα αυτά, τα ξέρεις. Δεν είχα άλλο δρόμο. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπα συνέχεια μπροστά μου το θάνατο της μάνας μου, τη δολοφονία της, το φόνο της μάνας μου. Αυτή την επιστολή μου την παρέδωσε ένας εμβολιογράφος
τη μέρα που ενηλικιώθηκα. Είναι από τη μητέρα μου. Λέει όλη την αλήθεια. Λέει πως εσύ είσαι ο πατέρας μου. Μην επιμένεις, σου είπα ότι πρέπει. Ποιος είναι, περιμένεις κανένα? Όχι. Πάμε να δω, πήγαινε καλύτερα. Πού είναι αυτή? Τι θες εγώ, παιδιά, αλλά. Σε ρώτησα κάτι. Βρίσκεις όμως σπίτι μου και δεν μ' αρέσει καθόλου ο τρόπος σου. Εσύ στο δικό μου το σπίτι, πήδηξες τη γυναίκα μου. Να μην κάνω κι εγώ κάτι στο δικό σου. Λέγε τι θέλεις. Σου λέω. Και σε ρωτάω που είναι αυτή. Κι εγώ σου λέω ότι δεν είναι εδώ. Δεν χρειάζεται. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Μάζεψε τα πράγματά σου αυτή τη στιγμή και γυρίζουμε πίσω στο ξενοδοχείο. Εσύ, μακριά από την κόρη μου, μ' ακούς? Με καταλάβατε και οι δυο σας. Εσύ ποτέ σου δεν κατάλαβες μερικά πράγματα, Γιάννο. Βλέπεις, εγώ δεν είμαι πολιτισμένος. Ίσως γιατί ήσουν πάντα αρκετά μεθυσμένος. Αγόρι μου, σε βόλεψε πάρα πολύ το μεθύσι μου. Μπήκες μέσα στο σπίτι μου και το έκανες μπορντέλο. Έφαγες, ήπιες, πήδηξες. Ε? Τέρμα όμως τα αστεία. Τέρμα το πάρτι. Η Μαριλή, τα λεφτά της και τα μεγαλεία, τέρμα για σένα. Όσον αφορά τη Μαριλή, της εξήγησα ότι δεν ξαναγυρνάω κοντά της. Τώρα για τα λεφτά σου, κράτησε τα να τα χαίρεσαι. Μη ζορίζεσαι να πεις τον εαυτό σου, γιατί εμένα αποκλείεται να με πείσεις. Σε παρακαλώ, Γιάννο, φύγε. Δεν ξέρεις τι λες. Άρχισες να πίνεις πάλι. Αν έπινα, θα σου έσπαγα τα μούτρα και σένα. Και αυτόν του μάγκα από εδώ πέρα. Νομίζω πως είναι καλύτερα να φύγεις. Άσε τον Πέτρο ήσυχο, το πρόβλημά σου είναι με μένα. Τότε λοιπόν, μάζεψε τα πράγματα τώρα αμέσως και φεύγουμε. Δεν θα της πεις εσύ τι θα κάνει. Έχεις χάσει κάποια επεισόδια. Η κυρία από εδώ δεν αντέχει να ζει χωρίς φράγκα. Γι' αυτό αν θέλει να έχει ένα διαζύγιο που να τη συμφέρει για να μπορεί να συντηρεί κάτι τσόλια σαν και εσένα, θα πρέπει να συμμορφωθεί σε 5 βασικά πραγματάκια. Τι θέλεις να κάνω? Τα μαζεύεις, φεύγουμε για το ξενοδοχείο, εξηγείς τη Μαριλή ότι θέλεις να μείνεις μόνη ή δεν ξέρω ποιαδήποτε άλλη μαλακία θέλεις, σου δίνω διαζύγιο, φεύγεις από το σπίτι και δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Εντάξει? Αγγέλα, ξέρεις ότι πάντα υπάρχει ένα σπίτι για σένα. Πολύ συγκινητικό αυτό. Για να κλείσει όμως η συμφωνία, υπάρχει και ένας επιπλέον όρος. Και ποιος είναι αυτός ο όρος? Μπορείς να πας με όποιον θες και όπου θες. Όχι όμως με αυτόν τον τύπο. Και αυτό γιατί δεν θέλει η κόρη μου να μάθει τις σχέσεις και να τρελαθεί. Αγγέλα, θα τραβήξω το σκηνή μέχρι τα άκρα και όποιος αντέξει. Και να είσαι σίγουρη, αυτός που θα αντέξει είμαι εγώ. Λοιπόν, σε περιμένω αύριο στο ξενοδοχείο. Νεκτάριες έψαχνα. Όταν ψάχνεις, πάντα κάτι βρίσκεις. Τι ήταν αυτό που έγινε, αγαπημένη μου? Ελπίζω να είναι ρητορική η ερώτησή σου. Πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά?
όπως ακριβώς μας τα παίρνει πίσω. Μόνο που το μαθαίνουμε πολύ αργά. Πότε μας έφερε τα δώρα. Λίγο πριν μας τα πάρει πάλι πίσω. Κλαί, κλαίς, αγαπημένη μου. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Τι μπορείς να κάνω? Κάνω μια ευχή. Τι ευχή? Ότι έκανα λάθος. Έκανα ένα τραγικό λάθος. Καταλάβεις πως ό,τι κάνουμε τώρα είναι ό,τι καλύτερο για τους δύο μας. Ό,τι καλύτερο για όλους τους άλλους μπορεί. Για εμάς δεν είναι. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά δεν έχει σημασία πια. Πότε είχε? Μπορεί να πηγαίνω με το. Τον σκότωσα.